Καταρχάς θέλω πριν απαντήσω στο ερώτημα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή σας παρουσία, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για τα καλά του λόγια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σήμερα στο χωριό σας και που μου δίνετε η ευκαιρία να έχω μαζί σας μία χρήσιμη και δημιουργική συζήτηση για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Είμαι εδώ γιατί πιστεύω πραγματικά στην δυναμική της αγροτικής οικονομίας και του πρωτογενούς τομέα. Το είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, το έχετε ακούσει πολλές φορές και από πολλούς πολιτικούς. Αλλά βρισκόμαστε πια σε μία περίοδο μετάβασης, όπου ο πρωτογενής τομέας καλείται να κάνει ένα σημαντικό βήμα και να περάσει από τη λογική μεγάλων επιδοτούμενων καλλιεργειών σε πιο δυναμικές, πιο ανταγωνιστικές καλλιέργειες, όπου η κινητήριος δύναμη πίσω από την ίδια τη διαδικασία της παραγωγής θα είναι να έχουμε το μυαλό μας πάντα στον τελικό καταναλωτή. Τι θέλει ο τελικός καταναλωτής? Να παράγουμε προϊόντα τα οποία θα είναι ποιοτικά, ανταγωνιστικά και τελικά προσοδοφόρα για τους αγρότες που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Είχα την ευκαιρία πριν έρθω να συζητήσω μαζί σας να επισκεφθώ ένα χωράφι το οποίο παράγει υποφαές και να μιλήσω με τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν φτιάξει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα παραγωγών και μέσα από αυτήν τη διαδικασία παράγουν και προωθούν ένα προϊόν εξαιρετικά καινοτόμο, ένα προϊόν το οποίο είναι και εξαιρετικά κερδοφόρο για εκείνους τους αγρότες οι οποίοι θα επιλέξουν να το καλλιεργήσουν. Αυτό το μικρό παράδειγμα δείχνει το μέλλον. Ποιο είναι το μέλλον? Το μέλλον είναι ομάδες παραγωγών καλά οργανωμένες, με στόχευση σε ποιοτικά προϊόντα τα οποία μπορούν να τυποποιηθούν και να κατευθυνθούν σε αγορές της Ελλάδος και του εξωτερικού. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, δεν θα γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη, προφανώς χρειάζεται και η στήριξη της πολιτείας μέσα από μια συγκροτημένη πολιτική η οποία θα στηρίξει τον αγροτικό τομέα, τον πρωτογενή τομέα, με έργα και όχι με λόγια. Το ζήτημα του κόστους παραγωγής, το οποίο έθεσες στο ερώτημά σου, είναι καθοριστικό. Ξέρετε ότι εμείς, από την επίσκεψη την οποία είχα κάνει στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, είχαμε ζητήσει στα πλαίσια μιας συνολικής λογικής που έχουμε να μειώσουμε τους φορολογικούς τελεστές, να μειωθεί ο ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το 24% στο 13%. Πιέσαμε πολύ σε αυτή την κατεύθυνση και ευτυχώς η κυβέρνηση, αυτήν τουλάχιστον την πρότασή μας, μετά από πολύ μεγάλη πίεση και μετά από πολύ μεγάλη καθυστέρηση, την υιοθέτησε. Είναι μία μόνο παράμετρος των παρεμβάσεων οι οποίες μπορούν να γίνουν. Συνολικά εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία. Δεν αφορά μόνο το ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια. Εμείς εισηγούμαστε και τη μείωση του ένφια και τη μείωση του φόρου εισοδήματος στις επιχειρήσεις από το 29% στο 20% εντός 2 ετών. Προφανώς υπάρχουν και άλλες πτυχές που αφορούν στο κόστος της παραγωγής, όπως το κόστος του ρεύματος, όπως τα γενικότερα ζητήματα διαχείρισης της αγροτικής γης. Θα σταθώ όμως και πάλι σε κάτι το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Στην ανάγκη να μπορούμε να επιτυγχάνουμε αυτό το οποίο ονομάζουμε οικονομίες κλίμακος. Να μπορούμε δηλαδή να ενώνουμε παραγωγικές δραστηριότητες, έτσι ώστε μέσα από μια νέα λογική οργάνωσης παραγωγών, μακριά από τις παλιές κακές συνήθειες των συνεταιρισμών που τόσο μας ταλαιπώρησαν στο παρελθόν, να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ακριβώς αυτές τις οικονομίες κλίμακος που χρειαζόμαστε. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο δεν αφορά τόσο πολύ εσάς, αλλά αφορά τις περιοχές εκείνες όπου έχουμε μεγάλες καλλιέργειες σε θερμοκήπια, αφορά και το κόστος της ενέργειας. Παραδείγματος χάρη, στη Βόρεια Ελλάδα γίνονται ήδη πολύ σοβαρές προσπάθειες να μπορούμε να καλύπτουμε το κόστος της ενέργειας των θερμοκηπίων μέσα από γεωθερμία. Αυτό θα δώσει στις παραγωγές μας ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Και πραγματικά είναι κρίμα που τέτοιες πρωτοβουλίες, εκεί που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τζάμπα ενέργεια, δεν τις έχουμε εκμεταλλευτεί μέχρι σήμερα.